Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Μπανάτσα. Φαντάζομαι όταν γίνανε όλα αυτά το Σάββατο, το απόγευμα, λες γιατί δεν έχουμε τώρα εκπομπή να τα σχολιάσουμε. Πράγματι, πράγματι. Έτσι κι αλλιώς τροφοδοτήθηκε το ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και ο Πρωθυπουργός έδωσε αυτή την συνέντευξη στο Bloomberg που είπε πως ό,τι έγινε έγινε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε σήμερα στην ενημέρωση πως συμπυλίδιδες δεν υπάρχουν στην Νέα Δημοκρατία σήμερα για να συνδέσει το συμπυλίδι που έριξε τότε τον Μητσοτάκη, τον πατέρα Μητσοτάκη, τον αείμνηστο Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά, στο κόμμα το οποίο προσχώρησε στη συνέχεια και πάει λέγοντας. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Ήταν μια στιγμή, φαντάζομαι, που πράγματι πολύ έτσι μας έπιασε λίγο εξαπίνης η όλη κατάσταση, γιατί σε ό,τι με αφορά, ας πούμε, δεν γνώριζα τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο Βήμα. Είναι αυτό ξαφνικά που βγαίνει κάποιες ώρες πριν, έχεις μια ενημέρωση για το τι θα έχει την επόμενη μέρα. Έτσι. Ήδη υπήρχε προαναγγελία. Το ξέραν, οπότε λένε στο Μαξίμου από το πρωί, το περιεχόμενο. Είχαν οπισθοχωρήσει από την πρώτη άποψη να διαγραφεί και το απόγευμα νωρίς που έγινε και η διαγραφή, η πρόταση για διαγραφή, το τυπικό μέρος θα συμβεί αύριο κλπ. Ναι, εντάξει. Ήταν μια σημαντική εξέλιξη. Μια εξέλιξη που μοιάζει και ως ένα, ας πούμε, έτσι μας γυρίζει λίγο πίσω, μας γύριζε κάπου εκεί στο 1993, όχι ακριβώς βεβαίως με τα ίδια γεγονότα, με διαφορετικό τρόπο τότε, αλλά σίγουρα ο ιστορικός του μέλλοντος, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα γράψει ότι υπάρχει μια, ότι υπήρξε μια κόντρα μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά, η οποία κρατάει χρόνια. Μητσοτάκη και του Σαμαρά, που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εντάξει, ήταν μια εξέλιξη βεβαίως που κατά τη γνώμη μου, πράγματι αυτό που λέει δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο κύριος Σαμαράς με αυτά που είπε δεν άφησε και πολλά περιθώρια τώρα, έτσι, για λέμε τα πράγματα με το όνομά του στον Πρωθυπουργό, έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα. Είναι βαρύ να διαγράφεις πρώην Πρωθυπουργό. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι, δεν διαγράφεις ένα απλό βουλευτή του κόμματος, διαγράφεις έναν πρώην Πρωθυπουργό. Ωστόσο, εντάξει, είναι μια εξέλιξη που φαίνεται πως θα δρομολογήσει εξελίξεις. Ο κύριος Σαμαράς αναχωρεί για την Αμερική, όπως διαβάζω, όπου εκεί μεταξύ των άλλων επαφών που θα κάνει θα επιδιώξει πιθανότατα και μια φωτογραφία. Αυτό θέλει, ένα φωτογραφικό σταντέ με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βλέπω δύσκολο να το πετύχει, αλλά τέλος πάντων αυτό λένε οι συνεργάτες του. Ποτέ δεν ξέρεις. Αποκλείεται, ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς. Θέλω να πω, για να μπει και στη διαδικασία να ταξιδέψει, θα είχε αποσπάσει μια δέσμευση, μια υπόσχεση. Τίποτα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται στην πολιτική. Καλά, πάμε τώρα σε αυτά που ακούγονται εδώ. Το να κάνει κόμμα είναι λίγο απίθανο. Το να θέλει να μιλάει δημόσια. Να πάει στη. Εγώ θεωρώ πολύ πιο απίθανο πάντως να πάει στη Λατινοπούλου, που λένε ορισμένοι. Καλά, τώρα αυτά είναι αστεία. Να πάει ο Σαμαράς και να ηγεί τη Λατινοπούλου. Δεν γίνεται αυτό. Να σου πω. Δεν το βλέπω εγώ λογικό και αν τώρα. Αν θεωρήσει ότι κάτι συνέβη με τον Σαμαρά, που εγώ δεν πιστεύω ότι συνέβη, μια χαρά είναι το μυαλό του, η σκέψη του, ο τρόπος που διατυπώνει τις θέσεις του. Πρέπει να τα έχει χάσει τελείως κάποιος για να πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Έτσι εννοώ με τη διαδρομή του Σαμαρά. Τώρα, αν είσαι νεοσός της πολιτικής, όπως είναι και εκείνη, και θες να εκφραστείς μέσα από αυτό το σχηματισμό, ναι. Μα τι δουλειά έχει ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Λατινοπούλου. Τώρα το θέμα είναι, στη Νέα Δημοκρατία, εγώ το άκουσα από αρκετούς, το αν υπάρχουν, εγώ δεν σου λέω τώρα, οι βουλευτές και οι υπουργοί δεν θα πουν κάτι σε βάρος του Πρωθυπουργού που τον διέγραψε. Αν το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι, τα ακούν αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και συμφωνούν σε πολλά, γιατί σε όλα δεν μπορείς να συμφωνείς. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αν δηλαδή εκφράζει με τις θέσεις του, είτε για το αν έχουμε ενδοτική στάση στα θέματά μας με την Τουρκία, είτε με το αν ο κύριος Ιεραπετρίτης είναι ένας καλός υπουργός εξωτερικών ή θα έπρεπε να τον αλλάξει, άσχετα αν δεν μπορεί κάποιος να το υποδεικνύει στον Πρωθυπουργό. Ένας πρώην Πρωθυπουργός μπορεί και να το υποδεικνύει. Με το να υποδεικνύει ποιος θα μπορούσε να είναι κατάλληλος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σου λέω, δεν περιμένω από κανέναν υπουργό και βουλευτή να βγει αυτά να τα υπερασπιστεί.
μετράνε στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ζητούμενο. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Εγώ νομίζω ότι σε ένα τμήμα, όχι σε όλους, σε ένα τμήμα του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας είναι προβληματισμένο για τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και όχι μόνο ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα τμήμα του συνόλου της κοινωνίας είναι προβληματισμένο για τα κατά πόσο κάτι ξέρει περισσότερο ο κύριος Σαμαράς και λέει αυτά που λέει τουλάχιστον περί εθνικών θεμάτων. Έτσι, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι ένα Γιώργο, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, με το οποίο συγκρούστηκε. Όταν είδαμε τη φωτογραφία με τον κύριο Σαμαρά να έχει πέσει μπροστά, τον Ερντοάν αγέροχο στην πολυθρόνα του και να τον περιτριγυρίζουν οι άλλοι. Τι είπα, τον κύριο Σαμαρά, είπα, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Τον κύριο, όχι, χρήσιμο. Μην. Να είναι έτσι αγέροχος στην. Το έχει προσέξει πώς ποζάρει ο Ερντοάν με τους καλεσμένους του. Αυτός είναι ούτε καν μηδίαμα, πολύ σοβαρός. Στάση τέτοιο και σου λέει χαμογέλα, εσύ χαίρεσαι που με βλέπεις. Για μένα είναι αδιάφορο. Λοιπόν, να είναι αυτός, να έχει πέσει μπροστά ο Πρωθυπουργός και η στάση του σώματος καμιά φορά έχει την ερμηνεία. Το λέω γιατί δεν ήταν μια τυχαία φωτογραφία. Αυτή διακινήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου η φωτογραφία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης να φαίνεται από το πλάι, ο Έντι Ράμα να κάθεται δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, όταν μόνο τους τελευταίους μήνες υπήρξαν διαξυφισμοί. Είπε σε βάρος μας πράγματα, είπαμε σε βάρος του πράγματα. Δεν ξέρω δηλαδή τι χρησιμότητα είχε αυτό το τετατέτ. Δεν το σκεφτήκαμε όλοι όταν είδαμε τη φωτογραφία. Μας ναι, πειράζει που το λέει μαζί με πολλές άλλες παρατηρήσεις, πολύ αιχμηρές, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ναι, αυτό από μόνο το όμως βεβαίως συμφωνώ εγώ για την σημειολογία της φωτογραφίας και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως λες, ήταν και οι θέσεις των σωμάτων και όλα αυτά που σωστά επισήμανες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μιλάμε για μειοδοσία και δεν μπορεί εύκολο να κατηγορήσει έναν πρωθυπουργό. Όχι, σαφώς. Για μειοδοσία. Δεν είναι εμφωτισμός έτσι, αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα είδα τι ώρα έχει πάει. Υπάρχουν όμως πράγματι σοβαρά ερωτηματικά για το πώς θα πάει ο ελληνοτουρκικός διάλογος και το τι ακριβώς θέλει να πει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ έχω ένα ερωτηματικό για τον κύριο Σαμαρά, αν μπορούσα να το ρωτήσω. Για πες το και να κλείσω. Όλα αυτά, ναι, όλα αυτά που καλώς θα επισημαίνει στο δημόσιο διάλογο και θα πρέπει να τα επισημαίνει. Έχει και χρέος να τα επισημάνει ως πρώην πρωθυπουργός. Τα έχει πει κατηδίαν, άραγε. Νομίζω πως όχι. Είναι εύκολη απάντηση γιατί λένε ότι δυο τους έχουν να βρεθούν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι παγωμένες ήταν μέχρι να συμβεί αυτό. Γιατί τώρα πέρασαν στη βαθιά κατάσταση. Όταν ενδιαφέρομαι για το καλό της χώρας. Καταλαβαίνω. Και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Και από τις δύο πλευρές. Δεν λέω ότι φταίει. Καλά, το να μην μιλούνται δύο άνθρωποι έχει ευθύνη και στις δύο πλευρές. Ακριβώς, είναι και στις δύο πλευρές. Άρα είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο, για και θεωρώ πιθανό να κάνει. Θέλω να είναι ο Γιώργος. Πιθανό να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Εγώ δεν το θεωρώ απιθανό. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Έγιναν οι εκλογές σε Τρίκαλα και Μαγνησία, σε Καρδίτσα και Λάρισα παναργότερα. Μιλώ για τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια, ναι. Παίρνω, νομίζω, το Σάββατο ένα μήνυμα. Τώρα δεν το ξέρω τον κύριο Σπαθή, αλλά θα το δείξουμε. Το μήνυμα ήταν αυτό, δεν μπορεί να φανεί το μήνυμα. Για το επιμελητήριο ψηφίζω τον Τάδε, στο Τμήμα Υπηρεσιών κλπ. Αναρωτήθηκα πού βρήκε ένας άνθρωπος που δεν ξέρω το τηλέφωνό μου. Αυτό δεν μου έκανε τόση εντύπωση όταν ήρθαν στα χέρια μου σήμερα οι λίστες που διακινήθηκαν σε όλους τους υποψηφίους με τα μέλη που είναι τακτοποιημένα, άρα μπορούν να ψηφίσουν. Είμαι σε αυτά, άρα έτσι πήρα και εγώ το μήνυμα. Στα δεξιά, αν προσέξετε, εμείς έχουμε κόψει για να μην έχει και ο τηλεθεατής, είναι Γιώργος Μπανάτσας, τάδε επιχείρηση, τάδε στην τάδο εδώ κλπ. Αυτά που βλέπετε ως στοιχεία, αν πλησιάσετε στην οθόνη σας, είναι τα πρώτα στοιχεία του Δελτίου Ταυτότητας. Και λέω καλά ρε παιδιά, έγινε η καταγγελία και οι μηνύσεις για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων, θυμάσαι πριν από λίγο καιρό. Απ' την άλλη παράταξη... Δελτίο Μαγνησίας. Στο επιμελητήριο Μαγνησίας, από την άλλη παράταξη που δεν πήρε μέρος στις εκλογές μετά την προσφυγή που έκανε η παράταξη του κυρίου Μπαζδάνη. Τα στοιχεία ταυτότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε απάτη. Το ξέρουμε από περιπτώσεις. Είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση οι πάντες στα στοιχεία ταυτότητά σου, μου, του άλλου, της άλλης κλπ.
Και λέω το πολύ απλό, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω την εντυμότητα των δικαστικών λειτουργών ή των δικηγόρων, δεν ξέρω ποιοι παίρνουν μέρος στη διαδικασία των εκλογών. Δικηγόροι σίγουρα παίρνουν μέρος. Και πάει ο δικηγόρος στην τουαλέτα. Παίρνει ο άλλος τα στοιχεία ταυτότητας και λέει ψήφισαν αυτοί. Γιατί βλέπει, τελειώνουν σήμερα οι εκλογές, στις 7 το απόγευμα κλείνουν οι κάλπες. Ποιος το διασφαλίζει αυτό όταν είναι φύλο και φτερό τα στοιχεία ταυτότητας? Αυτά είναι χοντρά λάθη. Δεν μπορεί να τα κάνει μια διοίκηση που έχει εμπειρία πολλών ετών και θα ξανααναλάβει από αύριο. Θεωρεί ότι επειδή παίζουν μόνοι τους στο γήπεδο, με αυτή την ισχυρή συμμετοχή βέβαια. Ντροπή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια και χαρά. Απόγευμα.